συγκλονιστικό, παιδιά. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Στέλιος Κερασίδης αποτελεί το παιδί θαύμα που διαπρέπει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, συγκεντρώνοντας πένους και βραβεία. Τους έχουμε σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Φώτη Κερασίδη και τον Στέλιο μας. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Φώτη. Γεια σου, αγάπη μου, τι κάνεις? Είσαι καλά, Στέλιο? Ναι, καλά είμαι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα στην παρέα μας. Φυσικά θα προτιμούσαμε να σας βλέπουμε κιόλας, αλλά επειδή ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο, ο Στέλιος τελείωσε πριν από λίγο το σχολείο. Ναι, έχουμε και έχουμε να φύγουμε πάλι να κάνει μαθήματα, έχει διάφορα ο Στέλιος. Ναι, θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε για αυτή την ιδέα. Φαντάζομαι ο Στέλιος το σκέφτηκε, έτσι να συνθέσει κάτι και να παίξει ένα τραγούδι. Ναι. Το σκέφτηκε, πες τα παιδιά. Αποφάσισα να γράψω ένα κομμάτι, γιατί δεν μπορούσα άλλο να βλέπω τόσο ανθρώπους και τόσα παιδιά να υποφέρουν. Γλυκέ μου. Πώς, δηλαδή, για να φανταστώ... Εντάξει, τώρα είναι και αυτά τα... Είναι και μικρό τώρα το παιδάκι, με μια μεγάλη καρδιά, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Στέλιο μου, εσύ την στιγμή που έπαιζες... Όπως τα λέτε, έχει μεγάλη καρδιά και... Επειδή είναι μόλις 9 χρονών, κύριε Φώτη, οπότε ναι. Ναι, αλλά τα παιδιά έχουν και μάτια και ψυχή και καμιά φορά τα υποτιμούμε όταν νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Όχι, και δεν είναι έτσι. Εμείς επειδή πάντα μιλάμε στα παιδιά ανοιχτά, σε όλα μας τα παιδιά, και έτσι και ο Στέλιος πάντα θέλει να παίρνει θέση, να μιλάει με τη μουσική του φυσικά, όχι πολιτικά. Αυτό αλλά, κάνει. Με τη μουσική του να στέλνει αυτό το μήνυμα που νομίζω ότι αξίζει να γυρίσει σε όλο τον κόσμο, που ήδη μας έχουν προσεγγίσει από έξω και νομίζω θα πάει και στο εξωτερικό να ακουστεί η μουσική του, ας πούμε. Είναι οι νότες και το πιάνο είναι τα όπλα του μικρού μας Στέλιου, έτσι. Έτσι, ναι. Και ο Στέλιος το λέει αυτό. Ναι, ναι, γλυκούλης μας. Είδαμε ότι και το σκηνικό είναι τέτοιο του βίντεο. Ο Στέλιος μας παίζει πιάνο σε ένα παλιό πιάνο, έτσι. Σε ένα άδειο ρυπωμένο θέατρο. Το θέλαμε, δηλαδή έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί με τον Στελάκο, θέλαμε ένα τέτοιο σκηνικό. Και ευτυχώς βρέθηκε το θέατρο Πορεία και μας άνοιξε για το Στέλιο. Μόλις άκουσαν ότι είναι του Στέλιου η διάθεση να κάνει ένα τέτοιο βίντεο, μας ανοίξανε και ήταν πραγματικά λες και έχει βομβαρδιστεί, άμα δείτε εκεί το τοπίο, ναι, το θέατρο. Για να δείξουμε τη μοναχικότητα όλου αυτού του πράγματος που είναι πολύ τρομακτικό αυτό που συμβαίνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Είναι πολύ τρομακτικό, κύριε Κερασίδη, και οι περισσότεροι από εμάς αναζητούμε παρηγοριά και δύναμη στη μουσική. Και αυτό κάνει μέσα από τη μουσική του και ο γιος σας. Κύριε Φώτη, θέλω να σας ρωτήσω... Μέσα από τη γνώση μου να στείλω ένα μήνυμα να σταματήσω αυτό το πόλεμο. Αγάπη μου, και έχετε το δικαίωμα. Μα τα ακούτε καλά. Σας ακούω λίγο χαμηλά, ακούω το Στέλιο, δεν ξέρω αν μπορείτε εδώ κάτω λίγο να μου δυναμώσετε, δεν τον ακούω καλά, σας ακούω καλά. Παρ' όλα αυτά άκουσα το μήνυμα του κάθε παιδιού να σταματήσει ο πόλεμος και τα παιδάκια κυρίως έχουν το δικαίωμα στην ειρήνη. Ναι, έτσι είναι, το λέει ο Στέλιος αυτό, πες τι είπες και πριν δυνατά να τα πούνε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά σίγουρα αξίζει να το προσπαθήσουμε. Εμείς τα παιδιά έχουμε δικαίωμα στην ειρήνη. Αγόρι μου, καλό μου, τι να πω, πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο, είσαι κι εσύ μια ψυχούλα που κουβαλάς έτσι τη σκέψη ενός όριμου άνδρα με μεγάλη, με τεράστια καρδιά να συνεχίσεις έτσι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κερασίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εντάξει, έχετε και πρόγραμμα, έχετε πράγματα να κάνετε, κύριε Κερασίδη. Εμείς σας κρατάμε άλλο. Ήταν αρκετό. Να προλάβουμε όλα και να παραμένει χαρούμενο παιδάκι πάνω απ' όλα. Γιατί δεν είναι επαγγελματίας, είναι ένα παιδί, δεν το ξεχνάμε αυτό, παρόλα όσα έχει πετύχει.
Έτσι είναι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας φυσικά. Πολλά φιλιά στην Κύπρο και σε όλους τους φίλους μου. Φιλάκια, φιλάκια. Να κανονίσουμε σύντομα σύνδεση Skype όταν θα είναι έτσι λίγο ελεύθερο το πρόγραμμά σας. Θα σας δούμε να μας πείτε και τα νέα και φυσικά όλα τα βίντεο. Μπορείτε να τα παρακολουθήσει ο κόσμος από το YouTube channel του Στέλιου μας, έτσι, στο Στέλιος Κερασίδης, όπου εκεί ανεβάζεται συνέχεια τα βίντεο του Στέλιου μας. Σε όλα τα social του Στέλιου και στο Spotify φυσικά τα κομμάτια του που τον ακούνε από όλο τον κόσμο. Στο Spotify είναι τα κομμάτια του Στέλιου όλα, οπότε μπορούν να τα ακούνε και εκεί και να τα απολαμβάνουν στα μάξιτες στο τέτοιο. Γιατί έχει ωραίες συνθεσούλες ο μικρός και μπορεί να είναι έτσι λίγο απλές, αλλά είναι πολύ γοητευτικές νομίζω για την ηλικία του. Έτσι είναι, έτσι. Και έχουν αυτή την, το ρομαντισμό, αυτή την νοσταλγική διάθεση ενός παιδιού, ας πούμε. Ναι, και την παιδικότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να προσέχετε. Θα έρθουμε και με την Άννα καμιά μέρα, τη φίλη του, την Άννα τη Βύση, να έρθουμε όλοι μαζί εκεί. Ωραία. Που εννοείται. Έχουμε τραγουδήσει και παρέα για να κάνουμε όλοι μαζί εκπομπή. Εννοείται. Περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας αφήνουμε. Φιλάκια. Γεια σας.